Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 κρυό. Κρυαράκια μου σήμερα, μετά τα ξεφαντώματα των εορτών, το πάρτι συνεχίζεται. Πολλέ υποχρεώσει με φίλου, συγγενεί, αγαπημένα πρόσωπα. Φροντίστε να τακτοποιήσετε πολλέ υποχρεώσει. Σήμερα είναι ιδανική για να οραματιστείτε νέα σχέδια και να τακτοποιήσετε λίγο τον συναισθηματικό σα τομέα. Ταύρο. Τα βράκια μου, η ημέρα είναι ιδανική για εσά. Χαλαρώστε στο σπίτι, αλλά και συγκεντρώσει με φιλικά πρόσωπα έχουν την τιμητική του. Σήμερα να προτιμήσετε να ηρεμήσετε το νευρικό σα σύστημα που από την πολλή δουλειά έχει ταρακτεί και κάντε επιτέλου κάτι για τον εαυτό σα. Έτσι όπω το θέλετε εσεί. Δίδυμος. Η μέρα ξεκινά με άγριε διαθέσει, μια και είστε λαμπεροί και χαρούμενοι. Οι άγριε διαθέσει αυτέ φυσικά είναι συγκεντρώσει, πάρτι και κάθε είδου διασκέδαση. Δεν χαλάτε σε κανένα χατήρι, κάντε ένα καλύτερο προγραμματισμό και αφήστε τον παιδικό σα χαρακτήρα να παρασύρει του πάντε. Και πάμε στον καρκίνο. Σαν οικογενειακό ζώδιο που είστε και παραδοσιακό θα έλεγα, η σημερινή ημέρα για άλλη μια φορά γυρίζει γύρω από την οικογένεια. Ευνοούνται οι κοινωνικέ επαφέ και οι χαλαρέ συζητήσει. Όμω δώστε και λίγο Προτεραιότητα στο τέρι σα που σήμερα θέλει να σα πει κάτι σημαντικό. Και πάμε στο λιοντάρι. Λιονταράκια μου, επιτέλου και μία στιγμή δική σα, χαλαρώνετε έτσι όπω το θέλετε εσεί, γιατί μέσα στην εβδομάδα τα επαγγελματικά σα θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μία φορά, επομένω η σημερινή μέρα είναι ιδανική για διασκέδαση και χαλάρωση. Προσοχή όμω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το στομάχι μα. Παρθένος. Παρθένη μου σήμερα αποβάλλετε πολλά κατάλοιπα από την προηγούμενη σεζόν, μια και είστε σκεπτικοί τη σημερινή ημέρα. Η οικογένεια και οι φίλοι είναι δίπλα σα και στηρίζουν κάθε σχέδιο. Εξάλλου η χρονιά είναι ιδανική για σας. Προσέξτε σήμερα λίγο τον λόγο σα και αφαιθείτε στον ερωτικό σύντροφο. Και πάμε στον ζυγό. Ζυγοί μου, σήμερα θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στι μετακινήσει σα. Η σημερινή ημέρα για εσά είναι λίγο μυστήρια, μια και οι υποχρεώσει των εορτών ήταν πολλέ και εσεί φυσικά δεν γινόταν να μην είστε τυπικοί. Προσοχή στα μικροατυχήματα, προσοχή γενικά στο στομάχι μα, το εντερικό μα σύστημα. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Η μέρα είναι λίγο πιεστική για εσά και τα καλύτερα φυσικά έρχονται. Και πάμε στο σκορπιό. Σκορπιό μου, μια δυνατή ημέρα, όπω και δυνατή είστε κι εσεί. Έχετε την εύνοια του Δία αλλά και του Άρη και φυσικά αυτή η δύναμη πολλαπλασιάζει τα πάντα επαγγελματικά, ερωτικά, οικογενειακά. Βάλτε σήμερα νέες βάσεις και ασχοληθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί οι επόμενες ημέρες θα είναι λίγο πιεστικές. Και πάμε στον τοξότη. Πολλέ προτάσεις σήμερα και εσεί σε ένα διαρκέ δίλεμα τι να πρωτοδιαλέξουμε. Ό,τι και να αποφασίσετε σήμερα, έχετε την εύνοια τη τύχη. Πολλέ οι μετακινήσει και οι κοινωνικέ σα επαφέ. Προσοχή στι μετακινήσει σα και ειδικότερα στον τρόπο που οδηγείτε, μια και τώρα γύρω από εσά υπάρχει και ο κλήρο τη τύχη. Είναι αστεροειδή αυτό. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για σας για να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε πολλές οικογενειακές υποθέσεις. Η Οι όψη του ήλιου αλλά και του χρόνου στο ζώδιό σα σας φορτίζουν θετικά. Καλή φίλη είναι κοντά σα, όπω και ο ερωτικό σύντροφο, και απολαύστε μαζί του μια ιδανική ημέρα. Υδροχό. Υδροχόι μου, σήμερα προτιμήστε την απομόνωση, μια και έχετε κουραστεί εδώ και καιρό. Χαλαρώστε στο σπίτι, καλέστε του φίλου σα σε χαλαρό κλίμα και πολύ πολύ κουβεντούλα. Οι επόμενε μέρε θα είναι καλέ για σα, αλλά η σημερινή μέρα απαιτεί την ξεκούρασή σα. Πάμε στα ψαράκια. Μια μέρα με πολλέ και καλέ ειδήσει αλλά και εκπλήξεις. Αφιερώνει τη σημερινή ημέρα στον εαυτό σα και αποδέχεστε προσκλήσει σε τραπέζια παρέα με φίλου. Η διάθεσή σα είναι πάρα πολύ καλή, και μην αφήσετε επομένω κανέναν να σα τη χαλάσει. Ηταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.